Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ηλίου, στην προπόνηση του Ιάσονα. Μετά τον προπονητή Βαγγέλη Γιαννόπουλο, τον αρχηγό Θοδωρή Ριζά, σειρά έχει ο πρόεδρος της ομάδας, ποιος άλλος, ο Νίκος Οφούσκας. Άρτης αφιχθής από τις καλοκαιρινές του διακοπές, μαυρισμένος όπως τον βλέπετε. Νίκο, καλησπέρα. Μάλλον πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είχαμε κάνει τη συνέντευξη. Τελικά πήρε η απόφαση η ΕΠΣΑ. Δίκαιη η απόφαση. Πιστεύω ήταν δίκαια η απόφαση που κάνανε. Γιατί ουσιαστικά σωθήκαν όσες ομάδες είχαν ελπίδες και ανεβήκαν όσες ομάδες είχαν ελπίδες. Βέβαια, για να σωθείς τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ανέβεις είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Άρα ουσιαστικά κερδίζεις κάτι, αλλά χάνεις και κάτι για την επόμενη χρονιά. Ωραία. Τώρα το καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, τρεις όμιλοι για πρώτη φορά, αρκετές ομάδες, δυνατές, ιστορικές κάποιες. Να αναφέρω τον Ελυσιακό, τους Αγίους Αναργύρους. Υπάρχουν ομάδες που έχουν ενισχυθεί με τα γραφικά. Θα γίνει μάχη. Είναι περίεργο πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες ιστορικές, όπως είπατε, και καλές ομάδες. Είδατε ότι πολλές ομάδες ενισχυθήκανε. Υπάρχουν ομάδες που δεν τις γνωρίζουμε καθόλου, γιατί ανεβήκανε πάρα πολλές ομάδες. Θα είναι πολύ περίεργο πρωτάθλημα και νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η κλήρωση. Ποιες ομάδες φοβάσαι, ποιες θα ήθελες να αποφύγεις στην κλήρωση? Εμείς προσωπικά δεν έχουμε θέμα με ποιο θα πέσουμε. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο στην ομάδα, ο οποίος δεν παρεκκλίνει καθόλου και δεν εξαρτάται και από τις κληρώσεις και από τις ομάδες αντιπάλους και από τίποτα. Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος και αυτό θα ακολουθήσουμε μέχρι τέλος. Ωραία. Ποιος θα είναι ο στόχος, σίγουρα μια καλύτερη πορεία από την φετινή, Νίκο? Ο στόχος, ο ένας και μοναδικός που έχει η ομάδα μας, είναι να μπορέσει τα επόμενα τρία χρόνια να αποτελείται ο κορμός ομάδος και το μεγαλύτερο ποσοστό από δικά μας παιδιά. Έχουμε φουρνιές πολύ καλές που ακολουθούν και προσπαθούμε να βάλουμε αυτές τις φουρνιές στο αντρικό μας. Αυτός είναι ο στόχος, ούτε οι πορείες, ούτε οι πρωταθλητισμοί, ούτε οι σωτηρίες. Μόνο αυτός είναι ο στόχος, τον οποίο τον έχουμε θέσει από πέρσι και πάνω σε αυτό κινούμαστε. Ωραία. Και το μεγαλύτερο κέρδος, Νικόλα, έδωσες φέτος παίκτες σε ΠΑΕ. Αυτή βέβαια είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που έχουμε στην Ακαδημία. Δώσαμε άλλα δύο παιδιά φέτος στον Ατρόμητο. Συνολικά έχουμε δώσει. Ανέφερε τα ονόματά τους. Ο Πάτος ο Κωνσταντίνος και ο Βελίτης ο Σπύρος. Πήγαν στον Ατρόμητο Αθηνών, τους συζητάγανε όλες τις ΠΑΕ. Αποφάσισαν τα παιδιά, θέλανε κυρίως να πάνε στην συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ο ένατος ποδοσφαιριστής που πάει σε ΠΑΕ. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας σαν σύλλογος και νομίζω ότι όλοι οι σύλλογοι πρέπει να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο τώρα πια. Ωραία. Τώρα, είσαι ευχαριστημένος από τις μεταγραφές που έχουν γίνει και αν θα γίνουν ακόμα προσθήκες, μου είπε ο coach ότι θα γίνει ακόμη μία. Εντάξει, τώρα θα τα δούμε στην πορεία για τις προσθήκες. Το πιο σημαντικό είναι νεαρά παιδιά με φιλοδοξίες. Θα προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε παραπάνω από ένα παίχτη, εάν και εφόσον βέβαια βρούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις από το ΣΕΣΤ, οι οποίοι να ταιριάζουν και στο πλάνο της ομάδας. Ωραία. Τώρα, Νικόλα, να δούμε και τα πρωταθλήματα. Θα γίνουνε με φιλάθλους, χωρίς φιλάθλους, πώς θα γίνουνε? Κοιτάμε τώρα εμείς διάφορα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Όντως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το σημαντικό είναι να ξεκινήσουν για μένα, ή με φιλάθλους ή χωρίς φιλάθλους, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Και οικονομικά θα έχετε ζημιά, όχι μόνο εσείς, όλα τα σωματεία. Φυσικά, γιατί πολλές ομάδες στηρίζονται στις ακαδημίες, δεν ξέρεις πώς θα κινηθούν οι ακαδημίες, πόσα παιδιά θα έρθουν, πόσα δεν θα έρθουν. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ομάδων κινούνται, ενισχύονται από τα παιδιά τους. Γι' αυτό λέω είναι μια πολύ περίεργη χρονιά, η οποία δεν μπορείς να σχεδιάσεις και να κάνεις τίποτα. Εγώ απορώ πως σχεδιάζουν ομάδες, απορώ πως κάνουν πλάνα με τόσο ευμετάβλητη κατάσταση. Θες να πεις ότι κάποιες ομάδες που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές έχουν ενισχυθεί, αυτό θα εννοείς, έτσι? Γενικά απορώ, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, ο καθένας κινείται με τι πιστεύει και με τις δυνατότητες που έχει και τι θέλει από το ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ προσωπικά, σαν άτομο, δηλαδή, σαν Νίκος δηλαδή, κυρίως, θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη χώρα και στην πατρίδα μας και πρώτα τι θα γίνει εκεί πέρα και μετά θα γίνει στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα. Τα κρούσματα είναι αρκετά. Είναι αρκετά και είναι διαφορετική κατάσταση από την προηγούμενη του χειμώνα
Και ουσιαστικά πρέπει να δούμε πώς θα προφυλαχτούμε, πώς θα μπούμε να κάνουμε τη μετάβαση στην καινούργια πραγματικότητα και μετά όλα τα άλλα. Αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά, σαν άτομο. Δηλαδή, είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, παρέμεινε ο προπονητής, νεαρός προπονητής. Επιβραβεύθηκε για το έργο που έκανε, έτσι. Ναι, είναι νεαρός προπονητής. Κυρίως έχουμε συζητήσει με τον κύριο Βαγγέλη, με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, τι θέλουμε να κάνουμε. Και πάνω σε αυτό το πλάνο, ξαναλέω, κινούμαστε. Και το πλάνο αυτό που κινούμαστε δεν αφορά μόνο την αντρική μας ομάδα, αφορά και την ΚΑΠΑ 16 και πάνω. ΚΑΠΑ 16, ΚΑΠΑ 18, δηλαδή δουλεύουμε με σκοπό τα παιδιά που πρέπει να ανέβουν στο αντρικό. Και αυτό είναι ο σκοπός μας και το πλάνο που ανέφερα και προηγουμένως. Ωραία. Οι ακαδημίες, Νίκο, πότε ξεκινάνε? Τη Δευτέρα ξεκινάνε οι πιο μεγάλες ηλικίες, ΚΑΠΑ 16, ΚΑΠΑ 18, και τις 31 ξεκινάνε οι πιο μικρές ηλικίες, εάν και εφόσον βέβαια μας επιτρέψουν οι καταστάσεις και οι συνθήκες. Πιστεύω να μας το επιτρέψουν και να, με τις κατάλληλες προφυλάξεις που θα πάρουμε και όλοι γενικά σαν κοινωνία, να κυλήσουμε το χειμώνα να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωραία. Πάμε τώρα στη γενική ομάδα. Η γενική ομάδα παρέμεινε στη Β' Εθνική. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γενικά από την παρουσία μας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πέτυχε, με συγχωρείς Νίκο, το εγχείρημα να δημιουργήσετε γυναική ομάδα? Πέτυχε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το επιχειρούμε 5 χρόνια τώρα, το είχαμε επιχειρήσει με πολύ σταθερά βήματα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσει μια γυναική ομάδα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις top ομάδες της Αθήνας και στις δυνάμεις της ελληνικού ποδοσφαίρου στο γυναικείο, και προσπαθούμε κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτεροι και να στοχεύουμε και ψηλότερα. Ωραία. Δεν ξέρω, γίνανε μεταγραφές στη γυναική ομάδα, παρέμεινε ο βασικός κορμός? Πες μας δύο λόγια. Ο βασικός κορμός, παρέμεινε ο προπονητής, και προσπαθούμε να ενισχυθούμε σε θέσεις που έχουμε ανάγκη. Απλώς το γυναικείο πρωτάθλημα ξεκινάει πιο μετά, ξεκινάει τέλος Οκτώβρη, αρχής Νοέμβρη, άρα έχουμε περιθώριο να κάνουμε κινήσεις σε αυτό το μήνα. Δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία η γυναική ομάδα? 31 ξεκινάει τη Δευτέρα. Και ποιος θα είναι ο στόχος της γυναικείας ομάδας? Ο στόχος είναι να τερματίσουμε όσο γίνεται ψηλότερα, πιο ψηλά από πέρσι, ήμασταν στη μέση. Και θα προσπαθήσουμε, αν μπορέσουμε και αν υπάρχουν συνθήκες, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή να διεκδικήσουμε και ίσως και την άνοδο. Θα δούμε βέβαια ανάλογα τι θα πάρουμε σαν ποδοσφαιρίστρες, ποιες θα ενταχθούν. Και εκεί θα βάλουμε τον πραγματικό στόχο της ομάδας. Αν ήθελες να αναφέρεις ποια άλλα άτομα είναι μαζί σου στο Δέλτα Σίγμα, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις που σε στηρίζει οικονομικά, εσένα και την ομάδα? Εμείς έχω ανθρώπους πολύ σημαντικούς, όπως είναι ο Χρήστος Μπράβος, είναι ο Γιώργος Αγγιώτης, είναι ο Γιάννης Ογκόγκος, που είναι κοντά μας στην ομάδα. Εγώ, επειδή το πλάνο της ομάδας είναι συγκεκριμένο, δεν είμαστε η κλασική ομάδα που βάζουμε αυτά τα λεφτά, βάζει αυτά αυτά. Προσπαθεί η ομάδα, όπως είπα και πριν, να μπορέσει κάποια στιγμή να στηριχθεί ακριβώς στα πόδια της, γιατί αυτή είναι και η απόφασή μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ο στόχος ενός εργαστηρικού σωματείου. Να μπορέσει να παίζει με τα παιδιά της ακαδημίας της, της περιοχής της. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά εγώ νομίζω ότι το καταφέρουμε. Ωραία. Με τα υπόλοιπα σωματεία, η σχέση σας? Τα υπόλοιπα σωματεία. Χρόνια τώρα είμαστε σε καλές σχέσεις. Με την ΑΟΛΙΟ και με την ΕΒΑΚΡΙΟΣ είμαστε και στην ίδια κατηγορία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και με το Δήμο, που μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλη την προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κοντά μας. Με τις ώρες προπονήσεων στο γήπεδο? Τα πάντα είναι ρυθμισμένα, τα πάντα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και νομίζω ότι δεν έχει καμία ομάδα πρόβλημα και με το Δήμο και μεταξύ μας και τα πάντα. Οι φίλαθλοι σας στήριξαν στο πρωτάθλημα φέτος? Ο κόσμος έρχεται, βέβαια ο κόσμος του Ιάσου είναι συγκεκριμένος, δεν έχουμε ιδιαίτερη δυναμική σαν κόσμος δηλαδή. Αυτοί που πρέπει να έρχονται. Εντάξει, δεν περιμένουμε και πάρα πολλά από τον κόσμο της ομάδας, γιατί είναι μια συνοικιακή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι για να έρχεται και πιο πολλοί κόσμος και να έρχεται και πιο κοντά στην ομάδα, πρέπει όντως να στηριχθούμε στα δικά μας παιδιά. Ωραία. Τώρα, τι μήνυμα στέλνεις, τι να περιμένει οι φίλαθλοι από τον Ιάσονα στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Ο Ιάσονας θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός, θα προσπαθήσει να παλέψει όλα τα παιχνίδια όπως έκανε και πέρυσι, αλλά κυρίως θα προσπαθήσει να πετύχει το στόχο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός,
όχι μόνο για μένα, αλλά και για την ομάδα και για τα παιδιά και για όποιον ασχολείται με το σωματείο. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν η ΕΠΣΑ, η διοίκηση της ΕΠΣΑ πρέπει να κάνει κάτι όσον αφορά τα καινούρια πρωταθλήματα, στο οικονομικό κομμάτι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η ΕΠΣΑ. Βασικά νομίζω τώρα είναι θέμα Γενικής Γραμματείας από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί ζητάνε Μητρώα και αθλητικές αναγνωρίσεις και με βάση αυτό θα βοηθάνε και τα σωματεία. Η ΕΠΣΑ νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο κάθε φορά. Αυτή την εντύπωση μου έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ στο σωματείο. Πάντα βοηθά τα σωματεία. Ό,τι βέβαια είναι καλύτερο να κάνει για τα σωματεία, ας το κάνει. Το θέμα είναι τι δυνατότητες έχει και αυτή σαν ένωση. Έχεις κάποια παράπονα από κάποιον, θα ήθελες να εκφράσεις? Παράπονα, τι παράπονα έχουμε? Το θέμα είναι να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πραγματικότητα, να επανέλθουμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν το θέμα γίνει με τον ιό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, για να μπορέσουμε και να κάνουμε και τα πλάνα μας και ό,τι θέλουμε σαν κοινωνία, σαν ομάδες, σαν άτομα, γιατί αυτό είναι πολύ, μας έχει φέρει πολύ πίσω. Τελικά με το τμήμα ΑΜΕΑ κάνατε κάτι? Δεν κάναμε, γιατί δεν δημιουργήθηκε τμήμα. Είχαμε βέβαια διαφορούν από γονείς. Θα την ξανακάνουμε πάντως στην προσπάθεια και φέτος και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρουμε. Ωραία. Αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Ιάσωνα, πού θα πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχει καταρχήν το site, καταρχάς το site της ομάδας που είναι iasonfc.gr. Το τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο 67 707 836, για πληροφορίες. Και βασικά εδώ στα γήπεδα του Ηλίου, εμείς που κάνουμε, γυρίζουμε όλα τα γήπεδα, με βάση το πρόγραμμα που φαίνεται δηλαδή στο site της ομάδας, θα μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα. Και ο Ιάσωνας να έχει μια καλύτερη πορεία, να μην υπάρχει αυτό το άγχος. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς που ασχολείστε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί του δίνετε την έγκλη που πρέπει να έχει. Είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνετε, γιατί βλέπω ότι φέτος γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια από εσάς και από άλλους ανθρώπους. Να σε διακόψω. Στην προηγούμενη συνέντευξη είχε αρκετές προβολές, που σημαίνει ότι ο κόσμος σ' αγαπάει. Μακάρι. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι είστε και σημαντικό κομμάτι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το οποίο ίσως πρέπει να δίνετε και μεγαλύτερη προσοχή από αυτούς που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, προσπαθούμε να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες, να τις αναδείξουμε, να αναδείξουμε το έργο τους, τα προβλήματα που υπάρχουν, μήπως και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε έστω. Το βλέπω, γι' αυτό το είπα αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Χρόνια βέβαια οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικοί και νομίζω τώρα με τα social media, με το internet κτλ. Φαίνεται και πιο πολύ δουλειά τους. Ωραία. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.